Και τι δεν έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν απευθύνονται στο ΚΚΕ. Ότι το ΚΚΕ δεν εναρμονίζεται με τη νέα εποχή, ότι είμαστε προσκολλημένοι στο παρελθόν, στον προηγούμενο αιώνα, ενώ ο κόσμος αλλάζει και μάλιστα φτάσαν στο σημείο να επιστρατεύσουν και τον αντικομουνισμό, τον εμετικό και τον χρυσαυγίτικο. Μια βουλευτής μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ έβαλε στο στόχαστρο ακόμη και τα κόκκινα μεροκάματα, δηλαδή την ηρωική προσφορά προς το ΚΚΕ, των φίλων, των μελών και των στελεχών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τα οποία κάποιες εποχές σήμαιναν φυλακίσεις και εξορίες. Αλλά τι το περάσει το ΚΚΕ, ανώνυμη εταιρεία όπως είναι η Νέα Δημοκρατία για να παίρνει δανεικά και αγύριστα. Ας έρθουμε όμως στα σημαντικά ζητήματα λοιπόν. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι αλλαγές οι βασικές? Η πρώτη βασική αλλαγή, ας το πούμε, είναι η τεχνολογία. Είναι η εξελίξη της έρευνας και της επιστήμης και οι επιπτώσεις που έχουν στην εργασία. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι αντικειμενικό και χωρίς αμφισβήτηση. Είναι δηλαδή η τεράστια, η γιγαντιαία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στον ίδιο χρόνο εργασίας ένας εργαζόμενος παράγει πολύ περισσότερα εμπορεύματα ή ότι λιγότεροι εργαζόμενοι μπορεί να παράγουν πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το αντικειμενικό αποτέλεσμα της αύξησης παραγωγικότητας της εργασίας και δεν αμφισβητείται. Πού θα πρέπει όμως να οδηγήσει αυτό το αντικειμενικό αποτέλεσμα? Δεν θα πρέπει να οδηγήσει τη λογική ότι ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει λιγότερο, αλλά και να έχει και καλύτερες αμοιβές. Μεγαλύτερες αμοιβές. Να έχει καλύτερο ασφαλιστικό σύστημα, δουλεύοντας λιγότερα χρόνια και να έχει σύνταξη που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του. Να έχει ελεύθερο χρόνο για να μπορεί να ζει καλύτερα, να τον αξιοποιεί για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και τη δημιουργική ενασχόληση. Αλήθεια, αυτό κάνετε? Αυτό γίνεται με το σημερινό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας? Το αντίθετο γίνεται. Γιατί εκτός από την αύξηση ανεργίας που οδηγεί η αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας, έχουμε αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Έχουμε μείωση των αποδοχών του πραγματικού εισοδήματος των εργαζόμενων. Έχουμε εντατικοποίηση της εργασίας και εργατικά ατυχήματα. Έχουμε ακόμη και την παιδική εργασία. Και μην λέτε ότι είναι στις χώρες του τρίτου κόσμου, γιατί οι πολυεθνικές που λειτουργούν και στη χώρα μας παράγουν εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει μήπως γιατί κάποια δήθεν σκουριασμένα νεοφιλελεύθερα μυαλά φταίνε που επιβάλλουν αυτά τα μέτρα και τώρα με τον Biden θα αλλάξουν όλα αυτά? Όπως άλλαστε, αλλάζει και η κατάσταση για τα παιδικά θύματα της λωρίδας της Γάζας, όπου ο Biden συνεχίζει να εξοπλίζει με έξυπνα όπλα το Ισραήλ για να συνεχίσει τις δολοφονίες του. Συμβαίνει αυτό γιατί το επιβάλλουν οι ανάγκες των καπιταλιστικών επιχειρηματικών ομήλων και όχι κάποιων δήθεν ολιγαρχών ή κάποιων αρπακτικών. Συμπέρασμα. Πρέπει, λέτε όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιποί, να προσαρμοστούν οι ανάγκες των εργαζόμενων στις ανάγκες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και του τρόπου οργάνωσης της οικονομίας, ο οποίος στο επίκεντρο του έχει το καπιταλιστικό κέρδος και τη μεγέθυνση του καπιταλιστικού κέρδους. Αλήθεια, γιατί να γίνει αυτό και να μην γίνει το αντίθετο? Είναι ουτοπία? Γιατί λοιπόν να μην προσαρμόζονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων στις ανάγκες των εργαζόμενων? Άλλωστε, ο εργαζόμενος δεν αποτελεί τον αναντικατάστατο παράγοντα μιας παραγωγικής διαδικασίας? Δεν είναι αυτός που δίνει ζωή στις μηχανές και στις επιχειρήσεις και παράγει τα εμπορεύματα και όχι το αντίθετο? Αυτό λέμε ως ΚΚΕ. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε την οργάνωση της οικονομίας και της παραγωγής με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζόμενων και να έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Από πότε αυτό είναι μεσαίωνας? Από πότε αυτό είναι συντηρητισμός και όχι άλμα της ανθρωπότητας στην απελευθέρωσή της από τη σκλαβιά της μισθωτής εργασίας? Αυτό είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Και εδώ έχουμε την άλλη βασική αλλαγή. Ποια δηλαδή? Την ανατροπή του σοσιαλισμού και την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε βάρος του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Την ισχυροποίηση του καπιταλισμού και την αποκάλυψη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Μόνο που οι συσχετισμοί αλλάζουν.
Το νομοσχέδιό σας αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλοι σας έχετε ως κοινή συνισταμένη την προσαρμογή των εργαζόμενων στις ανάγκες των επιχειρήσεων, την προσαρμογή των εργαζόμενων στις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Άλλωστε όλα αυτά συμπυκνώνονται σε αυτό που όλοι σας με τον ένα με τον άλλο τρόπο τονίζετε ως βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είπατε κι εσείς, ισχύουν και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία που υπάρχουν αριστερές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί από κοινού προχωράτε στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Στα χαρτιά το 8ωρο, 10ωρο και βάλε στην πράξη. Και εμείς ως ΚΚΕ είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε μορφή διευθέτησης εργασίας. Είτε μέσα από συλλογικές διαδικασίες, είτε μέσα από ατομικές. Και δεν φτάνουμε τώρα να σχολιάσουμε αυτά τα ακραία τα οποία τόνισε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα το πρωί. Ότι ο χειρούργος όταν τελειώσει το 8ωρο θα αφήσει τον ασθενή στο χειρουργικό κρεβάτι και σηκωθεί να φύγει. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Μα αυτά προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο? Έτσι λοιπόν είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διευθέτησης. Αλήθεια, θα διευθετήσουμε και τον ύπνο? Θα μάθουμε δηλαδή τον κόσμο να κοιμάται 2 και 3 ώρες για να μπορεί να δουλεύει τις υπόλοιπες? Θυμίζει την ιστορία του Χότζα που όταν έμαθε το γάιδαρο του να μην τρώει, ο γάιδαρος ψόφισε. Αυτό θέλετε να κάνει και στην εργατική τάξη. Προωθείτε τη ευελιξία στην αγορά εργασίας, την εντατικοποίηση και το ξεζούμισμα των εργαζόμενων, ενεργό και ανενεργό χρόνο, σπάσιμο του εργασιακού χρόνου μισές ώρες το πρωί, μισές το απόγευμα, ακόμη και της μερικής απασχόλησης, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Αυτός είναι ο εργασιακός μεσαίωνας. Να δουλεύει δηλαδή ο εργαζόμενος ημερήσια βάση περισσότερες ώρες στις σημερινές συνθήκες από ό,τι δούλευε 120 χρόνια πριν. Και έτσι τα όποια θετικά μέτρα τα οποία λέτε δεν είναι τίποτα άλλο παρά το καρότο στη φάκα που ακυρώνονται από τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Και βέβαια θα έρθει και συνέχεια με το ασφαλιστικό και την ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης, με τη μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, έχετε και ένα άλλο πράγμα. Δεν φτάνει μόνο αυτά, προχωρείτε και στις δεύτερες αλλαγές, στη θωράκιση του αντεργατικού προστασίου, σε βάρος της συλλογικής δράσης των εργαζόμενων. Προσπαθείτε να φτιάξετε κρατικά και εργοδοτικά σωματεία. Εσείς υπερασπίζεστε την εργατική αριστοκρατία της ΓΕΣΕ. Με τα ΜΑΤ έκανε το συνέδριο για να ξαναβγείστε τις καρέκλες του Παναγόπουλος. Στο στόχαστρό της όλων σας είναι το ταξικό κίνημα, τα ταξικά σωματεία που υπερασπίζουν τον εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς. Όλα τα υπόλοιπα περί κοινωνικής εταιρισμού, περί συνεργατικού κινήματος τύπου μια σειρά άλλων που μετατρέπουν σε μετακαπιταλιστικά νεφελίμ, οδηγούν ακριβώς στην προσπάθεια χειραγώγησης του εργατικού κινήματος και στο να μπουν οι εργαζόμενοι κάτω από τις σημαίες της εργοδοσίας. Και από αυτή την άποψη χτυπάτε το μοναδικό όπλο. Ολοκληρώνεται το έγκλημα σε βάρος της απεργίας που ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντάς να τη μετατρέψετε σε συμβολική ενέργεια. Όλα αυτά τι δείχνουνε? Δείχνουν τον πανικό και το φόβο σας που προέρχεται από το ταξικό σας μίσος που έχετε απέναντι στην εργατική τάξη. Και γι' αυτό ακριβώς καλά θα κάνετε να θυμηθείτε τι διδάσκει η ιστορία. Όπως για παράδειγμα ότι ο νόμος του Λάσκαρη, ο οποίος ήθελε να καταργήσει την ταξική πάλη, πετάχτηκε στον κάλαθο των Αχρήστων. Έτσι λοιπόν και ο δικός σας ο νόμος θα πεταχτεί στο σκουπιδοτελεκέ της ιστορίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί όταν σπέρνετε ανέμου σταθερίστε θύελες. Και εμείς ως ΚΚΕ θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, η πάλη του λαού να είναι και της εργατικής τάξης να είναι απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, απέναντι στα μονοπόλια και στην εργοδοσία, απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα για τον σοσιαλισμό, για την απελευθέρωση του εργαζόμενου, την καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον εργασιακό μεσαίωνα που τον έχετε καταδικάσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.